Λοιπόν, ο Καραθανασόπουλος, λοιπόν, θα πω τώρα κάτι. Ήταν ο μόνος ο οποίος έλεγε από την αρχή ότι όλες αυτές οι ιστορίες με τους Τούρκους και αυτό και ο καυγάς και τα όπλα κτλ. Είναι λίγο μάταια, διότι να, μέσα σε δύο μέρες τώρα άλλαξε το κλίμα, ε. Άλλαξε. Δεν άλλαξε το κλίμα. Παραμένει το κλίμα. Α. Προσχηματικό είναι αυτό. Ναι. Αυτό το οποίο εκδηλώθηκε επί της ουσίας είναι αλληλεγγύη των λαών. Ναι. Ανάμεσα στους λαούς. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και η όποια διπλωματία ανάμεσα στην ελληνική, άρχουσα τάξη και στην τουρκική, προσπαθεί να συγκαλύψει τη συμφωνία επί της ουσίας η οποία οδεύει για συνδιαχείριση στην περιοχή του Αιγαίου στα πλαίσια των επιδιώξεων των Αμερικανονατοϊκών και των Ευρωπαϊκών επιδιώξεων στην περιοχή μας. Ναι. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος παραμένει. Ναι. Ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, όσο παραμένουμε και εμείς εγκλωβισμένοι σε αυτή τη λυκοσυμμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Και συμμετέχουμε ενεργά. Αυτοί που ευθύνονται για την υπερχρέωση των νοικοκυριών, γιατί τσακίσανε μισθούς, συντάξεις, γιατί κάνανε μια τεράστια φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια και οδήγησαν στην υπερχρέωση στα λαϊκά νοικοκυριά, σήμερα έχουν το στιμητές. Και μάλιστα τη στιγμή που διαμόρφωσε ένα θεσμικό πλαίσιο που ο Άριος Πάγος το εκμεταλλεύτηκε για να πει στα φάντς, προχωρήσει στους πληστηριασμούς. Ποιο είναι αυτό το θεσμικό πλαίσιο? Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επέτρεψε στα φαντς να πάρουν τα κόκκινα δάνεια και όχι μόνο τα κόκκινα. Έκανε το ιδιώνυμο αδίκημα. Σωστά. Και ταυτόχρονα τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και έρχεται, η Νέα Δημοκρατία και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Όλο αυτό λοιπόν το μείγμα, ναι, έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, η εξέλιξη ποια πρέπει να είναι? Ότι πρέπει να σταματήσουν όλοι οι πληστηριασμοί, όχι προσωρινά, αλλά από εδώ και πέρα. Και όχι μέχρι τις εκλογές. Δεν αφήνει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δεν αφήνει. Εντάξει, εμείς πρέπει να πάμε κόντρα όμως αυτή τη λογική. Άλλο, ναι. Διαφορετικά ο κόσμος θα χάσει τα σπίτια του. Και όχι μόνο τα σπίτια του, αλλά και περιουσιακά στοιχεία, επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι αυταπασχολούμενοι αγρότες. Την καλημέρα.